Ηλιάς, ραψοδία όμικρον, στίχος 113. Ξυπνά ο Ζεύς, βλέπει τη διασάλευση του σχεδίου του και αρχίζει να θέτει τα πράγματα σε τάξη, σύμφωνα με το σχέδιό του δηλαδή. Πρωτίστως ζητά την αποχώρηση της θεάς Ήρας, εκείνη φεύγει για τον Όλυμπο, όπου την υποδέχεται η Θέμης. Η Ήρα αναγγέλει στον Άρη το θάνατο του γιου του Ασκάλαφου. Έτσι είπε και ο Άρης τότε τους θαλερούς έπληξε μυρούς με τις παλάμες, λέει, χερσί καταπρινέσι, καταπρινής, σημαίνει ο στραμμένος προς τα κάτω. Λέμε τη λέξη πρινής, με τα χέρια λοιπόν έπληξε τις παλάμες. Όταν και σήμερα ακόμη είναι μια κίνηση η οποία μας είναι γνωστή σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Όταν συμβαίνει κάτι, μια κακή είδηση, μια συμφορά, χτυπάμε τους μυρούς με τις παλάμες. Και ολοφυρόμενος είπε, «Μη μου θυμώσετε τώρα εσείς που τα Ολύμπια δώματα έχετε, αν εκδικηθώ τον φόνο του γιου πηγαίνοντας στις νύες των Αχαιών. Και αν της μοίρας μου είναι να πληγώ με κεραυνό του Διός και ομού να κοίτομαι με τους νεκρούς στο αίμα και στη σκόνη». Έτσι είπε και τους ύπους εκέλευσε, τον Δήμο και το Φόβο να ζεύξουν. Να ζεύξουν δηλαδή τους ύπους, ο Δήμος και ο Φόβος. Έχουμε μιλήσει για το Δήμο και το Φόβο που είναι άλλοτε γη και άλλοτε οπαδί του Άρεως. Και εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πλανήτης Άρης έχει και αυτός δύο δορυφόρους, όπως έχει και ο Θεός Άρης. Και αυτός, ο Άρης δηλαδή, όπλα ενδύθηκε αστραφτερά, παμφανώοντα. Τότε ακόμη μίζων και φοβερότερος άλλος χόλος και μήνης του Διός προς τους αθανάτους θα γινόταν, εάν περιδεήσει η Αθηνά για όλους τους θεούς, δεν πεταγόταν από τα πρόθυρα και δεν άφηνε το θρόνο που καθόταν και από την κεφαλή δεν του έπαιρνε το κράνος και την ασπίδα από τον ώμο και το δόρυ παίρνοντας από το στιβαρό του χέρι το έστησε ορθό το χάλκινο. Τον αφοπλίζει δηλαδή η θεά Αθηνά τον Άρη. Και με έπι άρχισε να καθάπτεται του θουρίου Άρεος. Φούριος είναι ορμητικός, την έχουμε ξαναπεί τη λέξη. Καθάπτεται. Καθάπτομαι σημαίνει αποτείνομαι, επιτίθεμαι, θέτω χείρα. Το λέμε και σήμερα, σαν να του έβαλε χέρι δηλαδή για αυτή τη συμπεριφορά του. Τον επέπληξε. Μενόμενε του λέει, μενόμενε, με φρένας ηλέ είναι. Αυτό το ηλέ προέρχεται από τη λέξη άλλη που σημαίνει πλάνη. Δηλαδή είσαι πεπλανημένος όσον αφορά τις φρένες. Χάθηκες του λέει, διέφθορας. Μάταια έχεις τα αυτιά να ακούς. Και απόλυσες το νου και την εδώ. Δεν ακούς αυτά που λέει η θεά Λευκοχέρα Ήρα που τώρα από τον Ολύμπιο Δία έχει έλθει. Αλήθεια θέλεις ο ίδιος αφού πάθεις κακά πολλά πίσω στον Όλυμπο περίλυπος να γυρίσεις από ανάγκη. Έχει εδώ μια δοτική ανάγκη. Και στους άλλους όλους κακό μέγα να φυτέψεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό, μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Ότι φυτεύεις ένα κακό τώρα το οποίο θα φυτρώσει αργότερα. Λέει ο Ευστάθιος, ου μόνον φρονεί, αλλά και προνοεί, λέει, οποία έστε κακά εις κοινών. Τα κακά συμφορές θα είναι κοινές για όλους, γιατί λες τους όλους, σε όλους τους άλλους θεούς κακών μέγα να φυτέψεις και προνοεί για το μέλλον. Γιατί αμέσως τους μεγαλοθύμους Τρώας και τους Αχαιούς θα εγκαταλείψει και εμάς θα έλθει να ταράξει στον Όλυμπο, κηδημίσον εσ Όλυμπον, ο κηδημός. Να ταράξει ο κηδημός. Κηδημός είναι η μάχη, ο θόρυβος, η ταραχή. Το ρήμα είναι κηδημαίο. Και θα μας αρπάξει, λέει, μάρψει. Το ρήμα μάρπ το έχουμε δει, σημαίνει συλλαμβάνω με το χέρι όμως. Αρπάζω. Το ρήμα αυτό έχει στην... υπάρχει και ένα άλλο ρήμα, μάρναμε, σημαίνει πολεμώ με τα χέρια. Το ρήμα αυτό έχει στην ρίζα του μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται σήμερα. Μάλλον, ας μην το πω έτσι. Είναι η λέξη μάρι που σημαίνει η χείρα, η χείρ. Δεν τη λέμε τη λέξη έτσι ολόκληρη, η μάρι, τη λέμε σύνθετη
στη λέξη ευμάρεια. Ευμάρεια σημαίνει ευχέρεια. Το λεξικό του Δορπαράκη λέει ότι η λέξη μάρι πέρασε στα λατινικά ως τη λέξη μάνους, ηχείρ, ισχυρός. Και θα μας αρπάξει, λέει, εφ' εξής, όποιος αίτιος και όποιος όχι. Γι' αυτό τώρα σε προτρέπω να αφήσεις το χώλο για το γιο σου, γιατί ήδη και άλλος καλύτερος σε δύναμη και σε χέρια ή πέθανε ή θα πεθάνει έπειτα. Και τελειώνει το λόγο της με ένα ρητό. Δύσκολο πάντων των ανθρώπων να σωθεί η γενεά και η φύτρα. Αργαλαίων, λέει, ρίστε, γενεΐντε, τόκοντε. Έτσι είπε και εγκαθίδρυσε στο θρόνο τον Θούριο Άρη. Ο Ευστάθιος λέει ότι εδώ έχουμε την πάυση του πολέμου. Τον πείθει με λόγο, με τα λόγια της, αυτόν λέει που είναι άλογος ο Άρης. Τον εγκαθίδρυσε λοιπόν και η Ήρα τον Απόλλωνα κάλεσε εκτός δώματος και την Ήρινα Αγγελιοφόρο των αθανάτων θεών και προς αυτούς φωνάζοντας έπιπτε ρωτά προσείπεν. Ο Ζεύς την είδη σας κελεύει να μεταβείτε ό,τι τάχιστα, όσο πιο γρήγορα δηλαδή. Και όταν μεταβείτε και τον Δία ενώπιόν σας ειδείτε, έργο να κάνετε ό,τι εκείνος σας παροτρύνει και σας προστάξει. Όση πούσα, μόλις τα είπα αυτά, πίσω γύρισε η σεβασμία Ήρα και καθέζοντος στο θρόνο. Και οι δυο τους πέταξαν, όχι αήξαντε, όρμησαν και πετέστην και πέταξαν. Δείχνει την υπερβολική τους ταχύτητα δηλαδή. Στην ίδια αφήχθησαν την πολυπίδακα, με τους πολλούς πίδακες, με τα πολλά ύδατα, δηλαδή τη μητέρα των θυρών. Δεν είχε μόνο πολλούς πίδακες, είχε και πολλά θυράματα. Και έβρον τον ευρύο Πακρονίδη στην άκρη του Γαργάρου καθήμενον και γύρω θειώδες νέφος τον στεφάνωνε. Τώρα, έχει πει και αλλού το επίθετο αυτό του Διός Κρονίδης, αλλά τώρα βρήκα εδώ την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Μέσα στη σελίδα, εδώ στην ίδια τη σελίδα, στο στίχο 131 έχει τη γενική Ζηνός. Στο στίχο 147 έχει τη γενική Διός. Και εδώ σε αυτό το στίχο 152 έχει το επίθετο Κρονίδης. Για να πούμε κάτι γι' αυτό. Τώρα βάζω σε αντιπαράθεση τον Κρατήλο του Πλάτωνος και τα σχόλια του Πρόκλου στον Κρατήλο του Πλάτωνος. Αυτά τα δύο έργα πρέπει να διαβαστούν μαζί. Δεν διαβάζεται μόνο του, μόνος του ο Κρατήλος. Σε βοηθά ο Πρόκλος να καταλάβεις τι λέει ο Πλάτων μέσα. Λοιπόν, το χωρίο του Κρατήλου είναι 396 α. Το όνομα του Διός, λέει εκεί, είναι σαν λόγος τον οποίο αφού διαιρέσουμε σε δύο μέρη, χρησιμοποιούμε άλλη το ένα μέρος και άλλη το άλλο. Άλλοι τον ονομάζουν Ζήνα και άλλοι Δία. Αν αυτά τα ονόματα συνδεθούν, φανερώνουν τη φύση του Θεού, διότι όχι μόνο για μας, αλλά και για όλα τα όντα, αυτός είναι ο αίτιος για τη ζωή ή αλλιώς ο άρχον και ο βασιλεύς των πάντων. Από αυτόν έχουν το ζήν όλα τα ζωντανά όντα. Και προσθέτει ο Πρόκλος σε αυτό το χωρίο, εις τον Κρατήλων Πλάτωνος 101-18, λέει, εύλογα το όνομά του είναι διτό, όπου το Δίας δηλώνει την αιτία, διά, της οποίας γίνονται τα πάντα, που είναι η πατρική του αγαθότητα, ενώ το Ζεύς δηλώνει τη ζωογονία. Το ένα είναι σύμβολο της κρονικής και πατρικής σειράς, εννοεί το Δίας, ενώ το άλλο της ζωογόν ουρέας και της μητρικής, το Ζεύς δηλαδή. Και σαν να υποδέχθηκε εντός του όλων τον χρόνο, ουσιοποιεί την τριπλή ουσία, αμέριστη, μέση και μεριστή. Σύμφωνα τώρα με την εντός αυτού ρέα, είναι πηγή τριπλή ζωής, νοεράς, που σημαίνει του νου, διανοητικής δηλαδή, ψυχικής και σωματικής, νοεράς, ψυχικής και σωματικής. Το άλλο χωρίο τώρα για τον Κρονίδη. Το ένα είναι από τον Κρατήλο, είπαμε, το πρώτο είναι από τον Κρατήλο, 396b και λέει, αν κάποιος άκουγε ξαφνικά ότι αυτός είναι Κρονίδης, δηλαδή παιδί του Κρόνου, θα το θεωρούσε υβριστικόν, διότι θα ήταν εύλογο να είναι απόγονος κάποιας μεγάλης διάνοιας ο Ζεύς.
Κόρος όμως, όμικρον όμικρον, ο κόρος, δεν σημαίνει το παιδί, κούρος δηλαδή, αλλά το καθαρό και ακύρατο, αμόλυντο, δηλαδή αμόλυντο στοιχείο του νου. Αυτό σημαίνει. Και αυτός είναι γιος του ουρανού, ο Κρόνος. Και σωστά αυτό που βλέπουμε προς τα πάνω λέγεται ουράνιο, γιατί οράτα άνω, αυτό σημαίνει ουρανός, οράτα άνω, από όπου λένε ότι προέρχεται ο καθαρός νους. Αντιστοίχως το σχόλιο του Πρόκλου στο χωρίο αυτό του Κρατήλου. 104 είναι το βιβλίο του Πρόκλου, 104-20. Ναι, ναι. Ο Δίας λέγεται Κρονίδης διότι ως νους δημιουργικός προέρχεται από άλλο νου υπέρτερο και περισσότερο ενιαίο χαρακτήρος που πολλαπλασιάζει, πληθαίνει τις οικίες νοήσεις, στρέφει όμως την πολλαπλότητα προς την ενότητα. Εύλογα ονομάζεται, συνεχίζει τώρα το έργο του Πρόκλου, 104-29 είναι αυτό, εύλογα ονομάζεται Κρονίδης στους ύμνους και στις επικλήσεις, διότι φανερώνει το απόκριφο, απλώνει το συσπηρωμένο και διαιρεί το αδιαίρετο της μονάδος του Κρόνου, γεννώντας μια δεύτερη βασιλεία που είναι μερικότερη αντικαθολικότερη, που είναι δημιουργική αντιπατρική, που προχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις αντί να μένει ακίνητη στον εαυτό της. Ένα επίθετο που συνοδεύει τον Κρόνο είναι ο Αγγιλομύτης. Το έχουμε δει επανειλημμένος. Σημαίνει αγγείλος εις εαυτόν, επεστραμμένος. Με αγγείλο τρόπο, δηλαδή το αγγείλος είναι με ωμέγα, είναι επίδημα. Με αγγείλο τρόπο στραμμένος προς τον εαυτό του σημαίνει. Αυτό το λέει ο Πρόκλος στα σχόλιά του, στα έργα και η μέρε του Ισιώδου, στίχο 48. Τώρα, τι λέει ο Ολυμπιόδωρος, σχόλιο στον Γοργία του Πλάτωνος, το χωρίο είναι 47.3.1. Ο Κρόνος, λέει, είναι ο κόρος νους, ο καθαρός, και με το όνομά του σημαίνουμε την νοερά δύναμη, την διανοητική δύναμη δηλαδή. Και γι' αυτό οι ποιητές λένε ότι καταπίνει τα τέκνα του. Προσοχή! Τα καταπίνει τα τέκνα του, δηλαδή τα ενσωματώνει, δεν τα μασάει, δεν τα διαμελίζει. Γιατί ο μύθος λέει ότι θα ξαναβγαίνουν τα τέκνα του. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο Ζεύς καταπίνει την Μύτιδα. Την καταπίνει, δεν τη διαμελίζει, δεν την τρώει, δεν τη μασάει με την έννοια ότι την διαλύει. Την καταπίνει, γίνεται όλος Μύτης. Όπως και εδώ, καταπίνει τα τέκνα του ο Κρόνος, επειδή ο νους στρέφεται προς τον εαυτό του. Εδώ η κατάποση σημαίνει αυτό, το γεγονός ότι ο Κρόνος στρέφεται στον εαυτό του. Και αυτό ζητεί, λέει ο Πρόκλος, όχι ο Ολυμπιόδωρος, συγγνώμη, ο Ολυμπιόδωρος, αυτό ζητεί και αυτό ζητείται. Ο ίδιος ζητεί και ζητείται. Ζητώ σημαίνει ερευνώ, εξετάζω, ερωτώ. Ο ίδιος ερευνά, ο ίδιος ερωτά και ο ίδιος ερωτάται. Αγγιλομύτης λέει και σχολιάζει και αυτό το όνομα, το επίθετο Αγγιλομύτης, επειδή το αγγείλον σχήμα προς εαυτόν επινεύει. Νεύω λέμε, κοινώ το κεφάλι, κοινώ την κεφαλή προς τα κάτω. Επινεύει. Πώς συνδέεται δηλαδή ο Κρόνος με την αυτογνωσία που λέμε. Πολύ ωραία το θέτεις. Και επειδή σε αυτόν δεν υπάρχει τίποτε άτακτο και νεότερο, γι' αυτό τον παρουσιάζουν γέροντα και βραδικίνητο, τον Κρόνο. Και είναι δύο γέννημα της αυτογνωσίας στη ψυχή μας. Ναι. Κρόνος λοιπόν, και ξανά ο Πρόκλος στο σχόλιο του Κρατήλου, στον Κρατήλο του Πλάτωνος, στο 107, λέει «Κρόνος κορώνους, ως άειλος και καθαρός νους». Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Κρόνος έχει και άλλα παιδιά. Και τον Ποσειδώνα και τον Άδη, αλλά, και εκτός από τις θεές. Αλλά ο Ζεύς είναι ο μόνος που ονομάζεται Κρονίδης. Οι άλλοι δεν ονομάζονται, δεν έχουν αυτό το επίθετο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Τον βρήκε λοιπόν τον Δία να είναι καθισμένος στην άκρη του Γαργάρου. Αυτό το Γάργαρο, το κροτήριο, το έχουμε ξαναδεί. Είναι το σημείο στο οποίο έγινε η κρίση του Πάριδος. Είναι πολύ σημαντικό σημείο το γεγονός ότι κάθεται εδώ. Γύρω του λέει «Θιώεν νέφος των στεφάνων». Αυτό το «Θιώεν», στίχος 150,
ένα, δύο, τρία, είναι άπαξ ηρημένων στον όμηρο. Θιόεν. Από το ρήμα θιό με ύψιλον, όμικρον και ωμέγα, σημαίνει, έχει ρίζα, σχετίζεται μάλλον, σχετίζεται με το θυμίαμα και με το θύμα. Το θύμα ονομάζεται έτσι επειδή το θυμιατίζουν πρώτα, το περνούν με θυμίαμα, περνά μέσα από το θυμίαμα, ιεροποιείται πριν θυσιαστεί. Λοιπόν, θυόδες νέφος τον στεφάνωνε. Εκείνοι ερθόντες πρώτου νεφελιγερέτου διός στάθηκαν. Μιλάμε για την Ήριδα και τον Απόλλωνα. Και ουδέ χολώθηκε η καρδιά του αυτού ειδών. Επειδή εκείνοι γρήγορα στα έπι της προσφυλούς γυναικός του είχαν πιστεί. Είπε στην Ήρα πες τους να έρθουν και αμέσως ήρθαν. Και πρώτα στην Ήρη έπιπτε ρωτά προσείπε. Σήκω να πας Ήρη ταχεία στον άνεκτα Ποσειδώνα. Πάντα αυτά να αναγγείλεις και ούτε ψευδάγγελος να είσαι. Μην του πεις άλλα, λέει. Δεν θα είσαι ψευδάγγελος. Μη δε ψευδάγγελος είναι. 159 στίχος. Να πάψει πρόσταξέ τον τη μάχη και τον πόλεμο και να γυρίσει στα γέννη των θεών ή στη θεϊκή θάλασσα. Και αν δεν πιστεί στα έπι μου, ούτε τα λογαριάσει, ας σκεφτεί έπι τα καταφρένα και καταθυμών, μήπως όσο κι αν είναι κρατερός, δεν το μπορέσει όταν ορμήσω να μείνει. Επειδή λέω στη δύναμη πολύ καλύτερος του είμαι και πρώτερα γεννημένος. Ας τελειώσω τα λόγια του Διός και θα πω για αυτό το πρώτερα γεννημένος. Και ωστόσο εκείνος το τολμά σαν ίσως με μένα να μιλά που με φοβούνται οι άλλοι. Αυτή η φράση εδώ, γενναιή πρώτερο στίχος 166, σχετίζεται με μια άλλη φράση που την έχουμε δει στο στίχο νι, 300, στην ραψοδία νι, στίχος 355, εκεί έλεγε «Ζεύς πρώτερος γεγόνι και πλοίο να είδη». Και είχαμε πει εκεί, θέλω να το θυμίσω αυτό, ότι δεν έχει σχέση με την χρονική, με τον χρόνο η γέννηση των θεών, οι θεοί γεννιούνται πάντα. Υπάρχουν πάντα, συγγνώμη, υπάρχουν πάντα. Είχα πει σε εκείνο το σημείο, είχα φέρει απόσπασμα από τον Πρόκλο το σχόλιά του στον Τίμιο του Πλάτωνος που λέει «Δεν πρέπει να τα εκλάβουμε χρονικά αυτά, το νεότερος, το παλαιότερος, αλλά σε σχέση με την τάξη των θεών μέσα στο σύμπαν». Είναι ζήτημα δηλαδή ιεραρχίας, όχι γέννησης. Οι θεοί υπάρχουν πάντα. Να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, είναι στο στίχο 355 της Νι Ραψοδίας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ξανά συνδέεται με τον Ποσειδώνα αυτό το θέμα. Και ωστόσο, εκείνος λέει τολμά, ενώ είμαι ίσως με εκείνον, να μου συμπεριφέρεται έτσι. Έτσι είπε λοιπόν και δεν απήθησε η ποδύνεμος, μου αρέσει πιο πολύ η ομηρική λέξη, ποδύνεμος, αυτή που τα πόδια της είναι σαν άνεμος, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και κατέβηκε από τα ιδέα όρη στο ιερόν ήλιον, εσήλιον ιρήν, στην ιερή ήλιο. Και έχει εδώ μία παρομοίωση πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως όταν εκ των νεφών πετά νυφάς ή χάλαζα ψυχρή από την ρηπή του εθερογενή του βορέως, έτσι ορμητικά πετούσεν οι γρήγοροι ήρης. Να άλλη μία απόδειξη ότι ο Όμηρος δεν είναι τυφλός και είναι εντελώς, καταρχάς πουθενά δεν λέγεται μέσα στα ομηρικά κείμενα κάτι τέτοιο, αυτό είναι εκτός των κειμένων. Δεν είναι μόνο τα χρώματα που παρουσιάζει. Είναι και διάφορες εικόνες τις οποίες δεν μπορεί να τις περιγράψει ένας τυφλός άνθρωπος. Το γεγονός αυτό ότι με τον βορέ, όταν φυσά βοριάς, δηλαδή ένας δυνατός άνεμος, ψυχρός, η νυφάδα, η οποία είναι ομηρική λέξη νυφάς, όπως και η ρηπή είναι ομηρική λέξη, πέφτει σαν ρηπή, πέφτει γρήγορα δηλαδή. Ενώ χωρίς άνεμο οι νυφάδες πέφτουν απαλά, πέφτουν μαλακά. Και τι θες να πεις? Να κάνω ένα σχόλιο που είπες ότι είναι τυφλός και υπάρχει αυτό το θέμα και μας απασχολεί και άλλοι λένε είναι τυφλός, άλλοι λένε δεν είναι, άλλοι λένε τα άγραψε κτλ. Αυτό είναι βασικός κανόνας της παραπληροφόρησης. Είναι ο πέμπτος μάλλον κανόνας,
Λέγεται άλλαξε το θέμα. Change the subject. Φοβερό, φοβερή η παρατήρηση. Καταπληκτικό. Μελετάς τον όμηρο, εγώ θα σου βάλω θέματα να σε παραπλανήσουν να πας αλλού. Ναι. Από πού ήταν, που γεννήθηκε, ήταν τυφλός, δεν ήταν. Αν τα γράψω όλα μαζί, αν ήταν μαζί. Ναι, ναι. Ενώ επί της ουσίας δεν μπαίνεις. Να σε βγάλω από την ουσία. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Λέει χιλιάδες πράγματα, είναι μια εγκυκλοπαίδεια το κάθε βιβλίο και δεν ασχολείσαι με την ουσία, ασχολείσαι με τα πέριξ αυτής. Λοιπόν, η Ήρης κοντά, έτσι ορμητικά πετούσε η Γρήγορη Ήρης και κοντά ισταμένη προσήπε στον ένδοξο ενωσίγεο που σύει την γη. Μιλάει η Ήρης τώρα, αγγελία σε σένα, του λέει, που την γη, είσαι γεΐοχος, λέει, που την γη στα χέρια σου κρατάς και ανοχέτα, ήρθα εδώ φέρουσα από τον Δία τον Αιγιδοφόρο, να πάυσει σε κελεύει τη μάχη και τον πόλεμο και να επιστρέψει στα φύλλα των θεών ή στη θεϊκή θάλασσα. Επαναλαμβάνει τα λόγια του. Και αν στα έπι του δεν πιστείς και δεν τον λογαριάσεις, σε απειλεί και εκείνος αντίμαχος να πολεμήσει ερχόμενος εδώ. Εσένα να αποφύγει συμβουλεύει τα χέρια του. Επειδή από σένα λέει δυνατότερος πως είναι και πρώτερα γεννημένος. Ωστόσο, αδίστακτα εσύ τολμάς, ίσως με εκείνον να λογίζεσαι που τον φοβούνται οι άλλοι. Αυτά είναι τα λόγια της Ήριδος. Και σε αυτή με μεγάλη οργή προσήπεν ο ένδοξος ενωσίγειος. Λοιπόν, τα λόγια που ακολουθούν του Ποσειδώνος είναι ένα κείμενο το οποίο είναι από τα ιερότερα μέσα στην Ιλιάδα, από τα θεολογικότερα και έχω αναφερθεί σε αυτό σε ομιλίες μου και σε μικρά βίντεο στο YouTube αλλά και σε ομιλία για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό θα το αναλύσουμε και εδώ. Πω, λέει ο Ποσειδών, αν και είναι άριστος, αγαθός έχει... Πρέπει να αλλάξουμε. Ορισμένες λέξεις πρέπει να επανέλθουν στην πρώτερη σημασία τους. Αγαθός δεν σημαίνει με τη σημερινή. Αφελής, ναι. Αγαθός αμήνων άριστος. Είναι, αν και είναι άριστος, λέει, είναι ο θετικός βαθμός του επιθέτου. Μίλησε, λέει, υπέροπλον. Καταπληκτική λέξη. Υπέροπλον. Νάτι. Υπέροπλον. Λέει ο Ευστάθιος. Ακούστε τώρα τι λέει στο κείμενό του. «Ου μόνον το θρασίν φασί η παλαιή». Αυτό το «η παλαιή» του Ευσταθίου πολύ μ' αρέσει. «Η παλαιή», λέει, «δεν λένε μόνον τον θρασί». Δεν εννοούν μόνο τον θρασί με αυτή τη λέξη υπέροπλον. Υπέρ και όπλον θα πει. Αλλά και τον υπέρ εαυτόν. Αυτόν που ξεπερνά τον εαυτό του με τα λόγια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα πει στη συνέχεια. Εκ μεταφοράς των μεγάλων όπλων και μη αναλογούντων τη σώμαση. Είναι σαν να είναι κάποιος δηλαδή που να έχει ένα μικρό σώμα, να είναι μικρός όμως, και να φέρει όπλα τα οποία είναι μεγαλύτερα από το μέγεθός του. Θα λέγαμε ότι μιλάει υπεροπτικά, αλλά είναι τόσο όμορφη η λέξη. Άλλο το υπεροπτικός και άλλο το υπέροπλος. Είναι πολύ ωραία λέξη. Και συνεχίζει ο Ευστάθιος, η σημασία της λέξεως, «Ου πρέπει αγαθόν άνδρα υπέροπλα λέγειν». Ο αγαθός ο άριστος δεν πρέπει να μιλάει υπέροπλα, δηλαδή αλαζονικά, υπεροπτικά. Λέει, μα αυτός λέει τόσο σπουδαίος άνθρωπος, είναι τόσο λέει, εύκολα μιλάς μαζί του, είναι εύκολα προσβάσιμος, μα και βέβαια. Ο πραγματικά άνθρωπος, ο άριστος άνθρωπος, μιλάει με τους άλλους, δεν έχει υπεροψία. Αλαζόν τι σημαίνει, αυτός που δεν έχει ουσία. Η λέξη αλαζονία σημαίνει ότι αυτός που φέρεται έτσι δεν έχει ουσία. Πες. Έχω έναν φίλο που σπούδασε στην Αμερική και έκπληκτος την πρώτη χρονιά που γύρισε εδώ για διακοπές στην Ελλάδα μου περιέγραψε πως οι καθηγητές που του συναντούσε στο διάδρομο ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν μαζί του. Ήταν πρόθυμοι να τον καλέσουν στο γραφείο τους για να τους λύσει ό,τι απορία έχουν, πράγμα που δεν συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και συνεχίζει, τελειώνει ο Ευστάθιος, δεν είναι μόνο ένα έργο υπέροπλον, αλλά και ένα έπος, ένας λόγος. Δηλαδή υπάρχουν λόγια και έργα τα οποία υπερβαίνουν τον άνθρωπο. Αν λοιπόν και αν και είναι άριστος, λέει, μίλησε υπεροπτικά. Αν εμένα που είμαι ομότιμος
Προσέξτε, η λέξη ομότιμος, στίχος 186, είναι ομοιρική. Ίση τιμή, δηλαδή όμοια τιμή. Αν εμένα που είμαι ομότιμος, με βία, χωρίς τη θέλησή μου, εμποδίζει. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία τη θεολογική των λόγων του Ποσειδώνος. Γιατί τρεις από τον Κρόνο είμαστε αδελφοί, που Έτε και Νηρέα, θα το διαβάσω όλο και μετά θα το σχολιάσουμε, ο Ζεύς και εγώ και τρίτος ο Άδης, στους νεκρούς ανάσων. Και στα τρία τα πάντα χωρίστηκαν και έκαστος πήρε μερίδιο τιμής. Εγώ έλαχα στην κρίζα θάλασσα να κατοικώ πάντα, έλαχον, λέει, αφού πάλαμε τον κλήρο, στον Άδη έλαχεν ο αεριώδης Ζόφος και στον Δία έλαχεν ο ευρύς ουρανός με τον Εθέρα και τις Νεφέλες. Και η γη πάντα, πάντων, είναι κοινή, σε όλους είναι κοινή, καθώς και ο μακρός Όλυμπος.